Δεν θα μπορούσαμε εγώ. να αρχίσουμε από άλλο τρόπο και από άλλο συμβάν από το τρομοκρατικό χτύπημα στη Βαρκελόνη, ε, κύριε Υπουργέ. Το καταλαβαίνετε κι εσεί. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι, γιατί κάθε τέτοια επίθεση δεν αφορά τη χώρα ούτε την πόλη στην οποία γίνεται. Μα αφορά όλου ω πολίτε, ω Ευρωπαίου ε, πολίτε, ε. αλλά βέβαια και ω πολιτικέ ηγεσίε που κάπω πρέπει να συνεννοηθούν πλέον απέναντι σε αυτήν την απειλή που είναι μία και αφορά όλου μα. Νομίζω ότι. Πρέπει να πάμε λίγο πιο πάνω ακόμα, mm -hmm. όχι μόνο στην Ευρώπη. Μα αφορά όλου του ανθρώπου. Mm -hmm. Νομίζω ότι αυτέ οι ενέργειε είναι αντίθετε με την φύση, την ουσία, το ρόλο του ανθρώπου. Είναι κόντρα στην ροή τη ανθρωπότητα, κόντρα στον πολιτισμό, κόντρα στην εξέλιξη, κόντρα στην επιστήμη, κόντρα στο δίκαιο, κόντρα στην αγάπη, στην ανάγκη για δημιουργία, στην ανάγκη για ζωή. Και δεν μπορεί παρά η σκέψη μα, βέβαια, να είναι στη Βαρκελόνη. Αλλά να πω κάτι επειδή όλοι έχουμε συγκλονιστεί και προφανώ. Συμπαριστάμεθα και ε, αισθανόμαστε απίστευτη αλληλεγγύη για του ε, πολίτε που δοκιμάζονται. Γιατί είναι στη γειτονιά μα, είναι στο σπίτι μα ε, αυτό το χτύπημα. Προφανώ είμαστε απέναντι στα τυφλά χτυπήματα τη βία, απέναντι στη βία, απέναντι στον. Ε, ε, αν θέλετε. σε οποιοδήποτε, οποιοδήποτε λογική αποκλεισμού, ρατσισμού, ε, διάκριση ανθρώπων και ιδιαίτερα περιορισμού του δικαιώματο στη ζωή. Mm -hmm. Θέλω να πω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Δεν στην φτάνει. Πράξη, τι μπορεί να ναι, Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν φτάνει πια να λε ότι δεν μπορώ άλλο. Ναι. Πρέπει, να, αρνούντε, πρέπει αρνούντε, να προχωρήσουμε προ τα μπροστά, Ενώ, κύριε Αρνούνται οι υπηρεσίε πληροφοριών να συνεργαστούν μεταξύ του, οι ευρωπαϊκέ υπηρεσίε πληροφοριών, για να βρουν του εξτρεμιστέ. Βέβαια, σε αντίθεση με την Ελλάδα, που η Ελλάδα έχει δηλώσει από την αρχή ότι όπου χρειαστεί βοήθεια, από εδώ, με τι δυνάμει οποίε έχει, σε επίπεδο πληροφόρηση θα τι έχουν. Α αφήσουμε την Ελλάδα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι μπορεί να κάνει για να αποτρέψει τέτοιου είδου ενέργειε που μόνο τρόμο α, προκαλούν. Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε λιγάκι στην πρόληψη και όχι στην καταστολή mm -hmm. πρώτα απ' όλα. Επιτρέψτε να το πω αυτό, γιατί πράγματι μπορεί τεχνικά να μην μπορέσω να αναλύσω όλα τα εργαλεία mm -hmm. που έχουν δυνάμει ασφαλεία και δεν είναι και στο αντικείμενό μου mm -hmm. να μπορέσω να πω για κάτι. Δεν είναι πολιτικά, εννοώ και τεχνικά είναι δεν είναι... πρόθεση, βέβαια δεν είναι. αυτό. Ξέρετε, αυτό μπορεί να ξεκαθαρίσει. να ότι για εμά δεν υπάρχει κανένα περιορισμό στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν και εκ των υστέρων και σε επίπεδο, αν θέλετε, επίλυση αστυνομική, δικαστική, mm -hmm. νομική και προφανώ αναγνώριση και ε, καταδίκη αυτών των φαινομένων και αυτών των προσώπων. Όμω, μήπω πρέπει να πάμε λίγο πιο πριν, να δούμε τι έκανε η Ευρώπη για να προλάβει τι αντιθέσει αυτέ στη Μέση Ανατολή, oh. να δούμε τι ρόλο παίζει η βιομηχανία όπλων στην όλη ιστορία αυτή, να δούμε τι ρόλο παίζει ο πόλεμο και η ειρήνη, να δούμε τι ρόλο παίζει η δημοκρατία. Ε, έχουν όλοι οι άνθρωποι ίσα δικαιώματα. Υπάρχουν κοινωνίε με ίσα δικαιώματα. Υπάρχουν διακρίσει. Υπάρχουν, υπάρχει τροφοδοσία του ρατσισμού και των διακρίσεων από τι κεντρικέ πολιτικέ. Υπάρχει η ένταση που δημιουργεί η λιτότητα στην Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη, η Ευρώπη τη προόδου τώρα πια, ή είναι η Ευρώπη των περιορισμών και τη λιτότητα και των τραπεζικών κανόνων. Ναι. Δεν είναι όμω μόνο αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι πιο πριν. Δεν θα περιοριστώ μόνο στην οικονομική πολιτική τη Ευρώπη. Θα ήταν άδικο για την Ευρώπη να το κάνω mm -hmm. αυτό. Ναι. Όμω η Ευρώπη ω πηγή του διαφωτισμού, ω πηγή τη δημοκρατία. Από εκεί που ξεκίνησε η αστικοδημοκρατική επανάσταση και ξεκίνησαν οι ιδέε αν θέλετε, της δημιουργίας, πρέπει να ξαναανακτήσει ένα τέτοιο πρωτοπόρο ρόλο που να δώσει, αν θέλετε, στόχο για τις επόμενες γενιές. Έχω την αίσθηση ότι οτιδήποτε κάνουμε περιορίζουμε το μέλλον. Αντί να φέρνουμε παραδείγματα από το μέλλον πιο μπροστά, γυρίζουμε προς τα πίσω. Γυρίζουμε σε διαχωρισμού, σε εντάσει, σε μίση και περιορίζουμε το δικαίωμα της ζωής. Και όλα αυτά, βέβαια, ξέρετε, είναι δημοκρατία και ελευθερία. Είναι πολύ βασικά αγαθά για τον άνθρωπο. Νομίζω λοιπόν ότι πέρα από τι δηλώσει πρέπει να συμφωνήσουμε να κάνουμε όλοι κάτι. Να συμφωνήσουμε δηλαδή, δεν θα βάλουμε ψευδεί περιορισμού και διαχωρισμού στην κοινωνία μα, αλλά θα δείξουμε ότι οι πολυπολιτισμικέ κοινωνίε και οι κοινωνίε που στηρίζονται στην ισότητα των ανθρώπων έχουν κοινό μέλλον. Γιατί η παγκοσμιοποίηση το έχει κάνει αυτό. Uh -huh. Η τεχνολογία και η επιστήμη μα έχει δώσει δικαιώματα παγκοσμιοποίηση και εμεί έχουμε μείνει μόνο στου περιορισμού παγκοσμιοποίηση. Ναι, θα σα κατηγορήσω όμω ότι μέσα από αυτέ τι πολιτισμικέ κοινωνίε αρχίζουν και ξεπηδούν κάποιε αιστείε φανατισμού. Και κάποιε αίσθησει παστισμού, κυρίω από το Ισλάμ που δημιουργούν ό,τι δημιουργούν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εντάξει, τώρα αν θέλετε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση Μπορούμε να αντικάνουμε πολιτική απεντηρία, να, να πω αλλά κάτι. Αλλά εκεί πώ παρεμβαίνει, πώ Κάποιοι... μπορεί να μαζέψει του εξτρεμιστέ, αυτό σου ρωτάω πρακτικά. Ωραία, να σα πω σε πολύ απλά. πληροφοριών. Κάποιοι πολιτικοί. Πλησσαν... πληροφοριών και πρακτικά πώ Πολ... του αποτρέπει πο... να μπουν στην Ευρώπη και να κάνουν ζημιά. Είναι πολύ πιο απλό. Κάποιοι πουλήσαν όπλα στη Μέση Ανατολή για να κάνουν παιχνίδι και τασουν τον εξτρεμισμό. Ναι. Κάποιοι διαχειριστήκαν τα πετρέλαια τη Συρία ή τη περιοχή των Κούρδων ή του Ιράκ για να δημιουργήσουν ομάδε και να διαχειριστούν κέρδη. Αυτοί λοιπόν τώρα είναι οι μετανοούσε Μαγδαλινέ. Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει σε όλη την κοινωνία, Βαδιά σε όλη λέει, τη Μεσόγειο όλους να μέσα λειτουργήσουμε. Πληγή. Όχι, εγώ δεν λέω. λέω ότι αυτοί που τότε είχαν την ευθύνη τώρα προφανώ καταλαβαίνουν τα λάθη. Εγώ δεν λέω ότι όλοι είχαν είναι την ευθύνη. Είναι και ευθύλια. η Γαλλία, είναι όχι, το Βέλγιο, όχι, είναι η Γερμανία, όχι. είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η Ισπανία. Εγώ, εγώ λέω λοιπόν ότι αυτοί που τροφοδοτούν τη θρησκευτική μυσαλλοδοξία για να κάνουν πίσω από την πλάτη το λαόν business είναι αυτοί οι οποίοι τροφοδοτούν και την ανισότητα των ανθρώπων. Προφανώ σήμερα δεν υπάρχει κανένα άλλο μέτρο, καμία, καμία αντίρρηση, αν θέλετε. Στο ότι είμαστε κάθετοι απέναντι στα φαινόμενα τη βία και πρέπει να αντιμετωπιστούν και με όλα τα νομικά εργαλεία. Mm -hmm. Πρέπει να λύσουμε όμω και τι αιτίε των διαφορών. Μάλιστα. Τις Τι αιτίε. Και οι αιτίε, εγώ λέω ότι πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να μιλήσει. Για τα δικαιώματα των πολιτών στι περιοχέ που οι πολίτε δεν έχουν δικαιώματα. Mm -hmm. Και οδηγούνται σε εξτρεμισμό. και οδηγούνται σε μυσαλλοδοξία. και βρίσκει έδαφο ο θρησκευτικό εξτρεμισμό και ταίζει, mm -hmm. αν θέλετε, την αγωνία των ανθρώπων. Και πάει στο έσκειτο και μιλάει στο πρωτόγωνο ναι, και μιλάει στην έλλειψη ελευθερία. Εμεί λοιπόν, τι άλλο εργαλείο έχουμε, τι άλλο έχει δώσει ο ανθρώπινο πολιτισμό. Πέρα από το ότι πρέπει να τροφοδοτήσουμε mm -hmm. με δημοκρατία και ελευθερία την κοινωνία για να δημιουργήσει. Σε ποιε κοινωνίε αναπτύχθηκε η γνώση, η επιστήμη, η πρόοδο, η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια. Εκεί που υπήρχε δημοκρατία και ελευθερία. Αυτό, αυτό λέω. Πάμε στα δικά μα τώρα να κάνω τη μετάβαση, γιατί αλλιώ θα μπορούσαμε να συζητούμε για πολλέ ώρε. Είναι, είναι ένα αγωνίες, θέμα το οποίο. Όχι, ε, ε, εγώ ειλικρινά θεωρώ έχει, ότι. Είναι πεδίο γόνιμη συζήτηση. Είναι μεγαλύτερο αυτό που συζητάμε από οτιδήποτε άλλο. Συνδέεται με την ειρήνη, άρα με τη ζωή. Δεν το συζητάω. Και μετά. Πρώτα δικαιώματα του ανθρώπου. Να ζω. Θέλω να ζω. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ερώτημα και στην Ευρώπη. Υσικά. Μπορούμε να ζούμε ξένιαστοι, να δημιουργούμε. Όχι. Λοιπόν, η απάντηση είναι λοιπόν, όχι. όχι. Για όχι. Να, δημιου... να λειτουργούμε λοιπόν ξένιαστοι πρέπει σε όλο τον κόσμο να είμαστε ξένιαστοι, να το πω έτσι. Να λοιπόν, αλλά να δεν μπορεί ελεύθεροι. να επιβάλλει η Ευρώπη. Πάλι μάλλον. Αφήστε τα χέρια σα. Δεν μπορεί να επιβάλλει η Ευρώπη στου φανατικού Ισλαμιστέ οι οποίοι ζουν αυτή τη στιγμή στι Ιερείε, στον Βόρειο Κάφκασο. Δεν μπορεί να του επιβάλλει με κάποιον άλλο τρόπο. Αν το βρείτε θα ήταν. Εγώ λέω ότι η Ευρώπη πρέπει και να επιβάλλει και να προλάβει και έξω από το χώρο τη. Γιατί ναι. αλλιώ είναι όλα γειτονιά ναι. τη. Λοιπόν, αυτό λέω μόνο. Βάζουμε, ανοίγουμε θέμα. Πολλά, Δεν πολλά. Η αλήθεια είναι ότι είναι η πιο σημαντική συζήτηση. Λοιπόν, όμω, θα έρθουμε τώρα στα δικά μα. Γιατί έχουμε μια επικαιρότητα και εδώ, η οποία είναι επίγουσα, κύριε Φάμελ, μετά τι πυρκαγιέ. Και πάνω σε, σε, σε αυτή την καμένη γη, πάνω σε αυτή την καταστροφή, που είναι τεράστια οικολογικά τουλάχιστον καταστροφή και περιουσιών και όλο αυτό, έχουμε εδώ. Μία αντιπαλότητα mm. και μία αλληλοδιάψευση στοιχείων για το πόσα στρέμματα κάηκαν. Εσείς και τα αστεροσκοπία. Είναι αρμόδιος υπουργό. Ναι, να εσεί και πόσα... το αστεροσκοπείο. <σχερ> δηλαδή Πού μα οδηγεί όταν έχουμε μπροστά μα αυτή την καταστροφή εμεί να κοιτούμε τα και να μετράμε στρέμα-στρέμα πόσο έχει κάει. Τερα... Έχουμε μπροστά μα μια καταστροφή. Είτε είναι λιγότερα είτε <σχερ> περισσότερα στρέμματα. <σχερ> δηλαδή. Πόσα είναι. Η διεύθυνση δασών ανήκει ακόμα σε έτσι. Δεν την πήρε το Υπουργείο Οικονομικών ή το Υπουργείο ανήκει σε ναι. να λοιπόν, καταρχήν αυτό που θέλω να πω ε, και με τη θεσμική μου ιδιότητα, αλλά και ω ενεργό πολίτη, είναι ότι η δύσκολη περίοδο του καλοκαιριού ακόμα δεν έχει περάσει. Βέβαια. Το πρώτο που πρέπει να πούμε και το λέγαμε τόσο καιρό είναι ότι θα πρέπει η διαδικασία της αντιμετώπισης, της κατάσβεσης, της πυρόσβεσης, της παρατήρησης να είναι επιχειρησιακά οργανωμένη και να υποστηρίζονται οι άνθρωποι που την υπηρετούν και να έρχεται η πολιτική είτε να προλαμβάνει είτε να επιλύει και να βγάζει συμπεράσματα. άρα να πούμε στους ανθρώπους που είναι στο πεδίο, γιατί και χθε το βράδυ είχαμε προσπάθειες εμπρισμών και υπάρχουν θέματα τα οποία πάντα μας φέρνουν σε επιφυλακή, ο καιρός ακόμα είναι δύσκολος, ότι τους συμπαραστεκόμαστε, καταλαβαίνουμε το δύσκολο έργο και έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για οτιδήποτε χρειάζεται το επιχειρησιακό σκέλος. Ναι. Και να το αφήσουμε αυτό γιατί είναι επιχειρησιακό σκέλος. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα την τεκμηρίωση. Εμείς αυτό που είπαμε πάρα πολύ απλά Ηταν ότι τα πρώτα στοιχεία που είχαν έρθει στο κέντρο επιχειρήσεων ε, και είχαν έρθει και από τη δασική υπηρεσία και από την πολιτική προστασία, ήταν αυτά τα οποία αναφερόντουσαν στα 15.000 στρέμματα τη Ανατολική Αντική. Σε κάθε περίπτωση είπαμε ότι αυτό θα τεκμηριωθεί με τα με τα, με τα, επιτρέψτε μου, τα δορυφορικά δεδομένα μέσα σε μία εβδομάδα. Μάλιστα. Και ήδη από χτε το πρωί εμεί κάναμε σύσκεψη γιατί άρχισαν οι μελέτε τη αναδάσωση και τη πλημμυρική προστασία. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά. Ναι. Εδώ λοιπόν πολύ απλά είπαμε ότι η τεκμηρίωση θα γίνει πολύ πιο συγκεκριμένη, διότι πρέπει να γίνει το φιόρδ, αν θέλετε της καμένης έκτασης yeah. και οι νησίδες της μη -καμένης. Είναι αφαιρετική και πολύ χονδροειδής η προσέγγιση προ προς το παρόν το να κάνω ένα περίγραμμα όπως έκανε το στεροσκοπείο yeah. και να βγάλω. Εγώ απλά λέω να περιμένουμε. Δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Όχι, εγώ δεν είμαι τέτοιο. <Ραξίων> λέω ότι είναι Προ το παρόν, χονδροειδή. Θα γίνει ο... Στο... κανονική. κανονική συγγνώμη, κ. και εμεί θα βγάλουμε όμως... την κανονική ανακοίνωση. Ωραία, δεν είναι καταλαβα... θέμα πολιτική αντιπαράθεση. Επι... Ναι, όμω, όταν <χαι> επικαλείται αυτά τα 15.000 τρέματα ο ίδιο ο Πρωθυπουργό για να. Και κάνει σύγκριση, για... Με κάνει τον σύγκριση για... να διαχειριστεί. Την, την κρίση, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα απλό αριθμό. Είναι ο αριθμό λοιπόν που του έδωσε το κέντρο επιχειρήσεων τη πυροσβεστική, που του ναι. δώσαμε και εμεί. Άρα λοιπόν ο Πρωθυπουργό πληροφορήθηκε από αυτού που έχουν την ευθύνη. Εγώ λοιπόν σα λέω επίσημα ότι αυτό δώσαν οι δασικοί υπάλληλοι, αυτό έδωσε το δασαρχείο, αυτό έδωσαν οι υπηρεσίε πολιτική προστασία. Και επιφυλάσσουμε για τα νούμερα του αστροσκοπείου, διότι θεωρώ ότι είναι προ το παρόν μια ωραία. γενική ωραία. προσέγγιση ωραία. που ε, δεν το είναι επιστημονικά επαρκή. Το, θέ, το θέμα της σύγκριση. Και σα λέω και το εξή. Είναι σωστό να γίνονται συγκρίσει πάνω στην καταστροφή. Δηλαδή, το 2009 καταστράφηκαν τόσοι, α, εμείς τα πάμε καλύτερα στην καταστροφή. Είναι καλό να γίνεται αυτό και να εμφανίζεται ο Πρωθυπουργό, κύριε Φάμελε, συγγνώμη, ναι. δεν θα σβήσει τη φωτιά, το ξέρουμε, το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Αλλά να εμφανίζεται τρεις μέρες μετά την καταστροφή, στο κλείσιμο, στο, στο σβήσιμο. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Ε, ε, εδώ, πάνω. εδώ έγινε μια μεγάλη συζήτηση. Τώρα πολιτικοποιείτε και εσεί το θέμα τη πυρκαγιά. Αλλά εγώ, προφανώς, εγώ βάζω τον προφανώς, πρώτο άνθρωπο. κύριε Ποφάντη, θα απαντήσω. Τον δένει. πρώτο πολιτικό άρχοντα τη χώρα, εκλεγμένο από το σύνολο, έτσι όπω λειτουργεί δημοκρατία μα, του των ψηφοφόρων, και θέλω να σα πω, όχι από το σύνολο, από μια μερίδα του, των ψηφοφόρων, ο οποίο θέλει τον άνθρωπό του αυτό να τον δει να είναι στο κέντρο τη πυροσβεστική. Να ωραία. το δει στη σύσκεψη που κάνατε εσεί. Άρα λοιπόν, εγώ θα σα πω το εξή. Θα μου επιτρέψετε να σα πω τρία-τέσσερα περιστατικά. Ναι. Ο Πρωθυπουργό λοιπόν ήταν στη Βουλή όταν έπρεπε να αποφασίσουμε για την ανανέωση τη θητεία των πενταετών υποχρέωση πυροσβεστών για να έχουμε ανθρώπου οι οποίοι δώσαν την επίγεια μάχη, η οποία είναι η κρίσιμη για την κατάσβεση, γιατί τα ενέργεια μέσα δεν είναι. Είναι προληπτικά, είναι ανασταλτικά, αλλά τη μάχη στο πεδίο, θα σα το πούν και οι πυροσβέστε που θα έρθουν μετά, τη δίνουν τα μηχανήματα του έργου, τα δίνουν οι πυροσβέστε που είναι μέσα στη φωτιά. Και εδώ γίνεται πολλέ φορέ και μια, ένα μπέρδεμα με τη συζήτηση. Εγώ σα λέω λοιπόν επίσημα από τη δασική υπηρεσία, που έχει βαθιά γνώση ο δασοπυρόσβεση, ότι αν δεν έχει ανθρώπου, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σωστό αυτό, το, αλλά το, το, το δεν, λοιπόν, όχι ότι δεν χρειαζόμαστε εγώ δεν, δεν και τα κανά, δεν δε. και δεν, διαφορετική. Διαφορετική. δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Και απαιτεί άλλα μέσα. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν ο Πρωθυπουργό ήταν εκεί όταν έπρεπε να αποφασίσει αυτή η κυβέρνηση να έχει πυροσβέστε. Μάλιστα. Ναι. Δεν ήταν εκεί όμω τότε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν θέλουμε να να πάρουμε καινούργιους. Δεν είστε εκπρόσωπος τη Νέα δημοκρατία για να μάθουμε τις συμβάσεις. Αυτό λέει χθες. Αφήστε να το πω εγώ ποια είναι η άποψη της Δημοκρατίας, που να είμαι στη Βουλή και το ξέρω καλύτερα. Δεύτερο ζήτημα. Όταν έπρεπε λοιπόν ο Πρωθυπουργό να αντιμετωπίσει το ζήτημα της, του προγραμματισμού των εναέριων μέσων, έδωσε την εντολή να είναι διαθέσιμα όλα τα μισθωμένα, γιατί δυστυχώ η χώρα μα από το 2001 περίπου σταμάτησε να κάνει προγραμματισμό προμηθείων εναέριων μέσων. Άρα αυτοί που έπρεπε να αποφασίσουν, γιατί ξέρετε, η προμήθεια ενέριου μέσου θέλει πάρα πολλά χρόνια. Τώρα συμμετέχουμε σε διαγωνισμό για κάποια καναδικά ενέργεια μέσα. Το προγραμματίσαμε στη δική μα κυβέρνηση. Δυστυχώ είχαν σταματήσει τον προγραμματισμό προμηθείων. Έτσι λοιπόν δεν ήταν η πολιτική ηγεσία όταν έπρεπε και ήταν αυτό ο Πρωθυπουργό και yeah. αυτή η κυβέρνηση. Επίση, αυτό ο Πρωθυπουργό και αυτή η κυβέρνηση είχε δώσει την εντολή να δοθούν γρήγορα από το Υπουργείο Ιστορικών τα λεφτά στου Δήμου για να μπορέσει να γίνουν η πρόληψη με τα θέματα, αν θέλετε, του καθαρισμού των δασικών δρόμων, με τα δασικά νεροφυλάκια, με τι υδατοδεξαμενέ, τα οποία δόθηκαν, αν δεν κάνω λάθο, από την άνοιξη φέτο. Το είπε <συμπήρια> ο κύριο Κουλέτη. Όχι, όχι, όχι. Να είμαστε σαφεί. Δεν έγινε στην περίπτωση του Καλάμου. Επιτρέψτε να τον Γνωρίζω γιατί ήμουν χθε και με τον Αντιδήμορχο ότι τώρα εκτελούνται οι διανοίξει των δασικών οδών και εκτελούνται τα έργα τη πυροπροστασία και τη πρόληψη. Ναι, το γνωρίζω τα αυτό γιατί και τώρα αυτούς. τα κάνουν. Δεύτερον, δεν λειτουργούσαν οι πυροσβεστικοί κρουνοί. Το ξέρετε αυτό. Έτσι να εφοδιαστούν. Ναι, 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 ναι. Τα ξέρετε αυτά. Μην μη, μη δίνουμε μια διαφορετική εικόνα. Και βέβαια, και εμείς, να ξέρουμε και, ότι μας γίνεται, βέβαια, γίνεται, και βέβαια πρέπει να σα πω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν αυτό που επικοινώνησε και με τον κύριο Τόσκα και με πολλού από εμά, γιατί αν δεν κάνω λάθο ο κύριος Τόσκα είχε μια εικόνα στο πρώτο 20 λεπτο του καλά μου okay. και πρέπει να σας πω ότι και εγώ που δεν ήμουν ο αρμόδιος πυρόσβεσης πυρόσβεση. Mm. είχα επικοινωνήσει και με το αρχηγείο της πυροσβεστικής και με τις δασικές υπηρεσίες στο δασαρχείο με το οποίο ξανασαντηθήκαμε χθε για να δούμε τον απολογισμό. στο πρώτο δύο ώρο, που ήμουν και εκτό Αθηνών εκείνη την ώρα και δεν είναι και η δική μου αρμοδιότητα. Πάντω, θέλω να σα πω λοιπόν ότι από τη μεριά αυτή τη κυβέρνηση αυτού του Πρωθυπουργού έγινε όλη η προετοιμασία και η πολιτική ευθύνη για να έχουμε προσωπικό και να έχουμε μέσα. Εγώ θα το δηλώσω ξεκάθαρα όμω, γιατί το είπα και χθε και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το ξαναπώ. Mm. Δεν είναι δουλειά του Πρωθυπουργού να κρατάει τη μάνικα. Και αν Κανείς θέλουμε να Πρωθυπουργό. Αυτό Όχι, όμως. επιτρέψτε να το πω. Να. Και αν θέλουμε έναν Πρωθυπουργό και να κρατάει τη μάνικα, να είναι στο πεδίο τη φωτιά και να δίνει σόμπρο σε κάμερε, μάλλον λάθο πολιτικό. Σκηνικό ε, δεν πήγε τώρα, δεν έδωσε σοου. Δεν έδωσε σοου, όχι. Πήγε για να εκτιμήσει τα μέτρα τη επόμενη μέρα και να μα δώσει εντολέ. Και αυτό κάναμε. Αυτό συναποφασίσαμε μάλλον. Γιατί δεν έχουμε μόνο διαδικασία τη εσωτερική. Εμεί δεν υπάρχουν εντολέ. Σε τρει μέρε άκουσε τα εξαμάξει από την αντιπολίτευση, κύριε Φάμερμαν. Νομίζω ότι μετρέπετε. αυτό που έκανε τρει μέρε ήταν να κρατήσει την ψυχραιμία τη πολιτική ηγεσία που χρειάζεται για να γίνει το έργο τη πυρόσβεση. Διότι επιτρέψτε μου να σα πω ότι αυτοί οι οποίοι είτε από τα κανάλια είτε από τα κόμματα τη αντιπολίτευση εκπέμπαν. Την, ναι. ε, το hashtag, α το πω και εγώ έτσι, του Πρωθυπουργού που λείπει σω να θέλουν να πλήξουν και το ηθικό των δυνάμεων τη πυρόσβεση. Γιατί ε, προσπαθούσαν να ε, δημιουργήσουν. Ε, Συγγνώμη, προσπαθούσαν. Ε, προσπαθούσα. ε, 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 με... Γιατί δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Ε, γιατί το μεγενθύνετε πάρα νομίζω πολύ. Ότι με Εξαρτών εξαρτώνται πτρεπετε... οι πυροσβέστε από το αν είναι νομίζω... ο πρωθυπουργό μαζί του με τη Μάνικα. Όχι, εσεί θα τραβάτε αυτή την εικόνα, κύριε Μπουφάνη. Ακούστε, κύριε Φάνη. Στα μέσα ενημέρωση προσπαθήσατε να δώσετε την εικόνα. Επιτρέψτε μου, αλλά με καλέσετε για να ακούσετε εμένα. Αν θέλετε να κάνετε διδασκαλία, μπορείτε να κάνετε μια προσωπική εκπομπή και να την κάνετε, κύριε Μπουφάνη. Αφήστε με λοιπόν να πω λοιπόν. Έχετε καλέσει κύρι έναν υπουργό τη κυβέρνηση. Κέντρο συντονισμού. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργό λοιπόν στο κέντρο συντονισμού θα έκανε καλύτερα τη δουλειά που έκανε μεταξύ όλων των υπουργών, γιατί έπρεπε να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Υγεία να είναι το ΕΚΑ παρόν που ήταν. Με, την, mm. με το Υπουργείο Ιστορικών για να είναι η αυτοδιοίκηση παρούσα που το έκανε. Με το Υπουργείο Περιβάλλοντο για να δάσκει υπηρεσία που το έκανε. Με το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη για να είναι παρούσα η πυροσβεστική η πολιτική που το έκανε. Άρα λοιπόν ο Πρωθυπουργό έχει τη διπουργική ευθύνη και έχει την ευθύνη τη παραγωγή πολιτική. Επαναλαμβάνω. Δεν είναι καλό ένα πρωθυπουργό που κρατάει τη μάνικα. Είναι καλό ένα πρωθυπουργό που βάζει στη Βουλή νόμο για να έχουμε πυροσβέστε. Δεν είναι καλή μια αξιωματική αντιπολίτευση που κάνει αντιπολίτευση από την Ξαπλώστρα και κάνει αντιπολίτευση από τα Χανιά ή από τα νησιά του Αιγαίου. Αντιπολίτευση είναι αυτή η οποία έρχεται και προτείνει στη Βουλή ή ψηφίζει να έχουμε πυροσβέστε. Και αυτή η αντιπολίτευση στην Ελλάδα δεν το έκανε. Ναι, δεν ήθελε ναι. λοιπόν ούτε ενέργεια μέσα να έχουμε για Πώς να μην φτάσω εσύ. να πω. Βεβαίω γιατί δεν έκανε προγραμματισμό. Λέγα, δεν λέγα, έκανε λέγα, προγραμματισμό ναι. ενέργειων μέσων. Επιτρέψτε μου, όταν έρθει ναι. εδώ πέρα εκπρόσωπο του αντιπολίτευση, θα το συζητήσουμε. Προγραμματισμό ενέργειων μέσων αυτή η αντιπολίτευση δεν έκανε. Για να μην πω ότι υπάρχουν τοποθετήσει δημόσιε που yeah. λένε ότι να απολύσουμε συμβασιούχου για να πάρουμε ενέργεια μέσα. Δηλαδή να απολύσουμε και πυροσβέστε για να πάρουμε ενέργεια μέσα. Όταν αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τη μάχη στη φωτιά και τώρα να χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα για του ανθρώπου οι οποίοι παλέψαν με τη φωτιά. Εμεί λοιπόν λέμε το εξή. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα είναι κρίσιμη και δεν πρέπει να μπαίνει στην πολιτική μίστρα ναι. των προσωρινών μικροκομματικών ωφελιών. Διότι όλα αυτά γυρίζουν boomerang, όπω γυρίσαν και Εγώ λοιπόν Φάβρι. τώρα λέω ότι την περίοδο τη φωτιά, εκείνη την ώρα, εγώ δεν θα πάω να κάνω σοου. Θα κάνω τη δουλειά μου όπω έπρεπε πριν, γιατί το έκανα μέχρι και την έναρξη τη φωτιά, μέχρι και μία ώρα μετά που επικοινώνησε όπω έπρεπε με τι υπηρεσίε. Και ήμουνα και χτε για να ξεκινήσουμε τα αντιπλημμυρικά, την αναδάσωση, την οριοθέτηση, για να σταματήσουμε την όρεξη στου καταπατητέ, αυτά που θέλει η κοινωνία να κάνουμε. Διότι επιτρέψτε να σα πω ότι είτε από τον ανθρώπινο παράγοντα, από τι κομματερέ, από το κάψιμο των χόρτων, είτε από φυσικέ οδού, είτε από εμπρισμού, να. Στη Μεσόγειο έχουμε πολλέ φωτιέ. Είναι μια πραγματικότητα φέρω, την οποία Αυτό πρέπει να, να είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Άκουσα ότι ο Πρωθυπουργό πρέπει να βρει έναν τρόπο να προλάβει και του εμπρισμού, να προλάβει και το, την αμέλεια από το κάψιμο των χόρτων. Αυτό είναι που πρέπει δυστυχώ να καταστήλουμε εκ των υστέρων. Δεν μπορούμε να τα προλάβουμε. Ξέρετε όλα αυτά. τι ζητούσε ο Αλέξη Τσίπρα στι φωτιέ του 2009 που κάει και η Ανατολική Αττική. Ζητούσε λοιπόν να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον uh, κύριο Παπούλια. Και μάλιστα επέριψε τότε διαχρονικέ ευθύνε στη δικοματική τότε κυβέρνηση για το φιάσκο και την έλλειψη συντονισμού. Τώρα κάει και πάλι η Ανατολική Αττική. Πείτε μου, ποιε είναι οι διαφορέ. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να ομολογήσω ότι. Πέρα. Στο τεχνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο είναι η μέρα με τη νύχτα. Αλλά δεν θέλω εγώ να κάνω συγκρίσει. Με οδηγείτε στο να κάνω σύγκριση και κατηγορήσετε τον Πρωθυπουργό γιατί έκανε σύγκριση. Εγώ λοιπόν λέω το ότι. Το 2009, αυτή δεν είναι πολλά η Ήταν μια πυρκαγιά η οποία αντιμετωπίστηκε. Στον χρόνο που έπρεπε, περιορίστηκε στην έκταση που έπρεπε και ίσως και πρέπει να πούμε ότι. Καμένα είναι, καλό, ζωέ. Είναι καλό, είναι καλό το ότι περιορίστηκε. Είναι ένα ε, γεγονό στο τι οποίο βοηθήσανε όλοι ναι. και στο τέλο, αν θέλετε, δεν είχαμε και απρόβλεπτε καταστάσει που μπορεί να ήταν και κερικέ, να ήταν κάποιε ξαφνικέ αλλαγέ, γιατί τι πρώτε δύο μέρε είχαμε μεγάλε αλλαγέ στην περιοχή. Ναι. Που ενώ η φωτιά ταπεινωνόταν και ελεγχόταν το βράδυ, uh -huh. το πρωί ξεκίναγε από αλλού με άλλη κατεύθυνση. Πάντω παρόλα αυτά τα δυσμενή φαινόμενα, παρότι. Κατά περίεργο τρόπο, ξεκίνησε με στο τρίμερο τη Παναγία. Εδώ ήθελα να Είναι ένα, να ένα κύριε περίεργο φαινόμενο, αλλά αυτό είναι κάτι είναι. το οποίο. Εντάξει, εγώ απλά μπορώ να το διατυπώσω. Θεωρώ ότι το, το ανακριτικό τη πυροσβεστική. Είναι ξεκάσφατο. Το ακούμε τέσσερι μέρε. Εγώ μέρες μπορώ σε να σα πω ότι και χθε το βράδυ είχα ε, τηλεφωνικέ οχλήσει για νέε ε, μικροαιστείε στην περιοχή του Καλάμου. Οι οποίε θα πρέπει και ζήτησα και χθε ότι πρέπει το ανακριτικό τη πυροσβεστική να τελειώσει Αυτή τη διερεύνηση για όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, Ωραία. για τα γκαζάκια που βρίσκονται, τα κεράκια που βρίσκονται. Τι εννοείται ε, όμω, χεγονός... Ποιο κάνει αυτό το σχέδιο εναντίον μα, Ποιο το, το σκέφτεται όμως και ποιο το υλοποιεί όμω. Υπάρχουν πολλέ συζητήσει. Παράδειγμα, 22 ή 24 φωτιέ σε μία μέρα στη Ζάκυνθο, σε ένα Ωραία. μικρό νησί. Τι μπορεί να οδηγήσει στο να έχει τόσε πολλέ. Και είναι όλοι ταυτόχρονα εκείνη τη μέρα χόρτα, Πάντω είναι ανθρώπινο παράγοντα. Είναι διαδικασία εμπρισμού που έχει σκέψη και πίσω σκέψη στην καταπάτηση. Είναι ανθρώπινο παράγοντα. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να προσέξουμε είτε την αμέλεια είτε την κακόβουλη παρέμβαση προ το δάσο. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε γιατί μα αφορά όλου. Ακόμα και αν είναι καλώδια τη ΔΕΗ. Παρά τα αυτά, θεωρώ ότι δεν μπορεί ταυτόχρονα 22 καλώδια τη ΔΕΗ να βάλανε 22 εστίσει άγγιντο σε μια μέρα. Είναι έξω από τη λογική αυτό. Το α, καταλαβαίνετε κι εσεί. δούμε λίγο την των λοιπόν... επτανήσων γιατί είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία των ανθρώπων και τη αυτοδιοίκηση. Για τον μου τι έγινε. Οι πρώτε εκτιμήσει του ανακριτικού έχετε μιλήσει με την Ευρωζωστή. Εγώ, ιδιαίτερα όταν γίνεται ανάκριση, δεν πρέπει να παρεύουμε εμεί οι πολιτικοί. Και ναι, αλλά παρε... πριν και... όμω καν αρχίσει η ανάκριση, υπήρχε η διαρροή ότι ήταν α, α, σχέδιο και φάμε. Μέσα από το Αθηναϊκό Πρατορείο ή λοιπόν, μέσα από το Πανεπιστήμιο. Εγώ λοιπόν λέω ότι η φωτιά αντιμετωπίστηκε και το είπα και επίση, το είπα ξανά και χθε και το λέω και τώρα εδώ επίσημα. Παρότι ήταν πολύ δύσκολη περίοδο, αν ήθελε κάποιο να μην την αντιμετωπίσουμε λόγω του τρίμπιρο τη Παναγία δεν ότι... το έφερε. Ε, πείτε μα ποιο. Καταλαβαίνετε ότι σα είπα ότι είναι πάρα πολύ περίεργο το timing. Μάλιστα. Δεν θέλω να δημιουργήσω σενάρια συνωμοσία ούτε με απασχολεί αυτό. Μα γιατί με απασχολεί την αυτή τη στιγμή να, να επιλύσουμε το πρόβλημα. Να, λέω λοιπόν μάλιστα. ότι παρότι ήταν πολύ δύσκολε συνθήκες, συνθήκε. Γιατί μπορεί να υπήρχαν άδειε εκείνη την περίοδο. Γιατί μπορεί να υπήρχε προφανώ. Τον πυροσβεστό, τον πυροσβεστό, τον όχι, δεν νομίζω. Όχι, 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 όχι. Καταρχήν, μιλάμε και για υπαλλήλου οι οποίοι είναι στα δασαρχεία, παίρνουν του mm χάρη. -hmm. Οι οποίοι, <Τέρνουν>, ναι, αν Συνάμε δεν έχουν. Έχει... Το καλοκαίρι παίρνουν άδεια οι υπάλληλοι. Το Σαββατοκύριακο, το κύριε Ποφάντε, ρώτημα το Ιώργου Το Σαββατοκύριακο και τι Παναγίε μιλάω τώρα, για τι Αργίε μιλάω. Ναι. Δεν μιλάω Αλλά το κράτο του Σαββατοκύριακα δεν λειτουργεί έτσι. Αυτό να υποθέσουμε αυτό που μου Όχι, αυτό πάλι το έχετε εσεί στο νου σα, γιατί έχετε μάλλον ένα άλλο κράτο στο νου σα. Εγώ λοιπόν λέω ότι ο δασάρχη, αν δεν έχει υπηρεσία ή ο υπάλληλο τη διεθνή ή τα συνεργεία επιφυλακή. Είναι λογικό, παραδείγματο χάρη, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντο το Σάββατο ή την τη, τη, τη μέρα τη Παναγία θα έπρεπε να είναι Δεν θα σβήσουν και αυτή η φωτιά όμω, όπω δεν Ωραία, θα σβήσουν. Το λέω λοιπόν ότι τη μέρα λοιπόν, τι μέρε που έλειπε ένα σημαντικό τμήμα του μηχανισμού, είναι περίεργο ότι είχαν πάρα πολλέ φωτιέ. Σε κάθε περίπτωση όμω λέω ότι παρά το πρόβλημα επιλύθηκε. Και δεν έχει καμία σχέση συγκριτικά με αυτό που γινόταν το 9 στην Αθήνα ή το 7 στην Ηλία. Και αυτό το ξέρουμε δυστυχώ Εξαιτία και των αποτελεσμάτων εκείνων των πυρκαγιών. Εμεί δεν θα συγκρίνουμε λοιπόν, ότι θα βάλουμε στην πολιτική κονίστρα τι ανθρώπινε ζωέ ή τι πυροβολικέ. Αφήνεται όμω ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει δόλο στο να μπαίνουν οι πυρκαγιέ σε αυτό το διάστημα. Εγώ λέω πολύ απλά και ξεκάθαρα γιατί το λέει η κοινωνία μα. Ότι είναι περίεργο να έχουμε τόσε πολλέ ταυτόχρονε πυρκαγιέ και ανέφερα το παράδειγμα τη Ζακίνθου και ζητώ από τον ακριτικό τη πυροβολιστική να ολοκληρώσει την έρευνα. Όμω Δ... επειδή ναι. και εσεί θα συνηγορήσετε ότι μπορεί να υπάρχει ανθρώπινο παράγοντα. Εγώ δεν συνηγορώ αν δεν έχω αποδείξει. Λέω ότι μπορεί. Αν δεν βγει το ανακριτικό τη πυροδοτική και δεν βρήκαμε λοιπόν... πέντε. Βρήκαμε εμπριστικού μηχανισμού. Δεν πρέπει λοιπόν η πολιτεία να λάβει όλα τα μέτρα ώστε να μην εκμεταλλευτεί κανεί ανθρώπινου παράγοντε πυρκαγιέ. Πολύ σωστά. Και Άρα φέτος. λοιπόν ε, εμεί πρέπει να το... δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τι επιπτώσει τη πυρκαγιά. Το αποτέλεσμα όμω να πάμε κύριε Φινέλη. Δηλαδή, γιατί δεν είναι η εικόνα καλύτερη. Θα αφήσουμε παραθυράκι για να εκμεταλλευτεί κάποιο την πυρκαγιά. Θα αφήσουμε παραθυράκι για να μπουν επιτίδη στα δάση μα. Θα αφήσουμε παραθυράκι για να είναι οι πυρκαγιέ, αιστείε, οικοπεδοποίησει των δασών, οι αφορμέ. Λέω λοιπόν ότι και όσον αφορά το, το οξυγόνο των παιδιών μα, και όσον αφορά το φυσικό κεφάλαιο τη χώρα, και όσον αφορά το τουριστικό απόθεμα τη χώρα και την ανάπτυξη των περιοχών αυτών, και πολύ δε περισσότερο όσον αφορά την ασφάλεια των οικισμών που είναι γύρω από τα δάση και των πολιτών, το πρώτο πρέπει να κάνουμε και να πούμε ρητά είναι ότι. Να μην κάνει κανεί όρεξη, είτε αν συμμετείχε, είτε προφανώ αν προσπαθεί να εποφεληθεί εκ των υστέρων, γιατί mm -hmm. μπορεί να υπάρχει και αυτό. Θα υπάρχει άμεση οριοθέτηση και κήρυξη αναδασωτέων των περιοχών που κάηκαν. Και μάλιστα εδώ έρχομαι υπάρχει να, νόμους. καλύψω, έρχομαι να καλύψω αυτή την ανησυχία, την αρχική που είχατε για τα όρια τη αναδασωτέα. Αν κάποιο πάει πρόχειρα με ένα γενικό περίγραμμα, όπω μπήκε στη δημοσιότητα χθε από το στεροσκοπείο, να κηρύξει αναδασωτέα, Μιλάτε σε επιστημονικό αφήσει... προσωπικό και δεν ξέρω. Εγώ θα σα πω τώρα <laughs> κάτι. <laughs> πολύ πολιτικά και. να το καταλάβει και Είσαι ο κόσμο. Σε επιστημονικό ο κόσμος, προσωπικό. Αν βάλω ένα κύκλο γρήγορα γύρω από τα νοδασοτέα, υπάρχει περίπτωση. Ένα αμπέλι που είναι μέσα στην ναι. περιοχή να το ακυρώσω ω αγροτική δραστηριότητα. ή μια νόμιμη κατοικία που είναι μέσα σε αγροτικό χώρο μέσα στον κύκλο να το ακυρώσω ω αποκατάσταση και ω αποζημίωση. Λέω λοιπόν τώρα ότι η οριοθέτηση γίνεται μόνο στην καμένη έκταση. Και όχι στο ευρύ περίγραμμα και στη δασική έκταση. Διότι εμείς Στην καμένη και στη δασική. Έτσι εμείς λέω όμω. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε. Εκεί λοιπόν, επειδή αυτό θα γίνει με τα δορυφορικά δεδομένα τη πολιτική προστασία, του αστεροσκοπίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και τη δασική υπηρεσία. Θα έρθουμε λοιπόν να σα πούμε ακριβώ τα όρια τη αναδασωτέα, τα οποία θα καλή είναι ταυτόχρονα. Απαγόρευση τη βόσκηση, απαγόρευση τη θύρα δυνατότητα τροφοδοσία τη uh -huh. φυσική αναγέννηση και τεχνητή αναδάσωση. Τα μέτρα τα οποία θα για να μπορέσουμε να έφθουμε. Απολογισμό το χειμώνα. Ε, Κάνει την ερώτηση, σου κάνω την τελευταία που είναι πιο δύσκολη. Α, τόσο γρήγορα τελειώσαμε. Yeah. <laughs> Ξέρετε πώς είναι να μιλάμε. Για πάμε, <laughs> ε, ε κύριε Φάμαλη, πληρώνετε τα σπασμένα του καμένου. Βλέπουμε θα πάσε πολύ πολιτική έχουμε, ερώτηση, όχι να κλείσω με αυτό. Γιατί έχουμε εξώδικη διαμαρτυρία προ τον πρόεδρο των Ανέλ, τον κύριο Καμένο, προ τον κύριο Σταθάκη και προ εσά από την εταιρεία Ελληνικό Χρυσό για τις δηλώσει του κύριου Καμένου, βέβαια, που είχε να κάνει με το, με το, με το, με το ξέπλυμα. Νομίζω ήταν αυτή. η χρήματο και απάτη αναφερόμενο στην εταιρεία. Μάλιστα. Ε, μάλλον κλείσαμε τι πυρκαγιέ. Δεν έχουμε κλείσει πολύ. Δεν θα σα πω πώς θα κλείσουμε. Όχι, αλλά. Πάντω, εγώ θέλω να πω ότι το πιο κρίσιμο για την περιοχή εγώ θα το πω αναγκαστικά, δεν ξέρω αν θα το ρωτήσετε μετά. Θα απαντήσω βέβαια σε αυτό. Δεν ναι, πέρα γιατί πέρατες. και αυτό είναι κρίσιμο μέσα στην πολιτική. Το πιο κρίσιμο για την περιοχή των πυρκαγιών και όχι μόνο για την Αθήνα. Να το πω γιατί πολλέ φορέ γίνεται παρανόηση, μιλάμε πάμε, πολύ πάμε, για το Πάμε κάλαμο. να απαντήσουμε σε αυτό. Ε, είναι τα, η ασφάλεια των οικισμών και των περιοχών μετά την πυρκαγιά και η ασφάλεια του δάσου. Εμεί πρέπει πολύ γρήγορα σε όλη την Ελλάδα, όπου πέρασε η πυρκαγιά, είτε στη Ζάκη, είτε στην Κεφαλονιά, είτε στην Ηλία, είτε στην, Ιλία, είτε στην Αθήνα, το οπουδήποτε αλλού να ολοκληρώσουμε από τι διευθύνσει αναδασώσεων τα αντιπλημμυρικά αντιδιαβρωτικά μέτρα που για την περίπτωση τη Αττική πρέπει να το Σεπτέμβριο. Ώρα. Να υπάρχουν, να εξασφαλιστούν μέχρι το Σεπτέμβριο και οι πόροι που το συζητήσαμε χθε για να γίνουν τα αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά στην περιοχή του Καλάμου ιδιαίτερα. Και να έχουμε μέχρι τον Οκτώβριο έτοιμο και το σχέδιο αναδάσωση. Και μάλιστα ένα σχέδιο αναδάσωση που θα ζητήσω πλέον για από το σταθμό σα, επειδή κάνει πολλέ τέτοιε πρωτοβουλίε, να μην είναι εκτό σχεδίου, αλλά να είναι εντό σχεδίου, σχεδίου τη αναδάσωση με τα είδη που είναι ανθεκτικά, ε, αν θέλετε, στην περιοχή και να είναι και μη φιλικά προ την Πυρκαγιά. Όσον Άρα. αφορά τώρα τον ελληνικό χρυσό, εμεί αυτό που έχουμε πει είναι ότι όλοι στην δική μα ε, πολιτική ευθύνη διακυβέρνηση είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Ναι. Έχουμε μία επιχείρηση, η οποία έχει μία σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο και μία έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Ασχέτω λοιπόν τη προσωπική μου άποψη, σχετικά με το αν είναι εφικτή ή όχι η τεχνολογία, αν είναι περιβαλλοντικά δυνατά ή όχι τα μέτρα που περιλαμβάνονται, εφόσον η πολιτεία έχει δώσει κάποιε άδειε και μία σύμβαση. Αυτό που εκπροσωπώ στο Υπουργείο Περιβάλλοντο ω Ελληνική ναι. Πολιτεία είναι ότι πρέπει να εφαρμόσει το σύνολο των υποχρεώσεων και των κανόνων ε, στη σύμβαση με δημόσια. Δεν υπάρχει μια συνεννοησία. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα με τα κλίμακα στη συγκυβέρνηση. Δεν υπάρχει όμως. κανένα πρόβλημα. Γιατί την πληρώνετε κι εσεί, κύριε Φάμελ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ε, Άρα έχει μου, κάνει, γραμμή. μου κάνει μεγάλη εντύπωση η δημοσιοποίηση του εξοδίκου τη Ελληνικό Χρυσό και προ εμένα προσωπικά. <Σ΄2> και <Σ΄2> θεωρώ <Σ΄2> ότι επειδή αυτό δεν έγινε από το Υπουργείο Περιβάλλοντο, κάποιο σκοπό εξυπηρετεί η δημοσίευση προ την ενημέρωση από την ίδια την Ελληνικό Χρυσό. Δεν ξέρω αν, αν θέλει... είναι θέλει... <σέλημα> Όχι βέβαια. <σέλημα> <σέλημα> είπα <"Τινένα> <σέλημα> από την ίδια την Ελληνικό Χρυσό, <σέλημα> δεν είπα <σέλημα> τίποτα άλλο. Έχω την εκτίμηση ότι η εταιρεία <σέλημα> προσπαθεί <σέλημα> με μέσα, <σέλημα> <σέλημα> <με> μέσα δημοσιότητα <δημοσιονομίας σέλημα> <σέλημα> να αναπληρώσει παραγωγικέ και περιβαλλοντικέ διαδικασίε που δεν υλοποιούνται. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν γίνεται επιχειρηματικότητα με δημοσιεύσει εξοδίκων. Η επιχειρηματικότητα γίνεται με του κανόνε τη ισονομία και της περιβαλλοντικής προστασίας έχει μία σύμβαση και έχει μία αδειοδότηση περιβαλλοντική. Να τη υλοποιήσει, ναι. διότι εγώ το μόνο που έχω πει... Σε του κ. Καμένου. Το, μόνο αυτό που, έχω, το μόνο που, που έχω, το μόνο που έχω πει, λοιπά. το μόνο που έχω πει δημόσια. Ναι. Και αυτό το οποίο περιλαμβάνει και το εξώδικο είναι ότι η επιχείρηση δεν έχει υλοποιήσει το σχέδιο που έχει με το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο πρέπει να εκμεταλλευτεί, να εξυπηρετήσει και να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά του. Και όταν αυτά φύγονται... Καλά κάνει και πάει στη διατησία. Γι' αυτό το λόγο έχει κάνει εξώδικου σε Μάλιστα. μένα. Στο, όχι εντύπωση του κ. Άρα έχει κάνει εξώδικο σε μένα γιατί υπερασπίστηκα τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου διαχρονικά Μάλιστα. και τα συμβατοποιημένα. Και όχι την προσωπική μου άποψη. Παρακαλώ, επιχειρηματικότητα με δελτία τύπου δεν γίνεται. Και εγώ ήθελα να σα ρωτήσω με ένα νέο ναι, εμένα, όχι αν συμμερίζεστε την άποψη του αναπληρωτή Υπουργού, του κ. Παύλου Πουλάκη, ότι υπάρχει ένα σχέδιο ανομαλία το οποίο θα πάει άπατο όσο και τηλεοπτική προβολή και να υπάρχει. Εγώ θεωρώ Ξέρω, ότι τα συμ... συμβάλλουν σε αυτό το σχέδιο. Τώρα. Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώ στην περίοδο των πυρκαγιών υπήρξε μια αναπαραγωγή μονομερή, δυστυχώ από μέσα ενημέρωση τη πραγματικότητα, μια υπερμεγένθεση προβλημάτων και μια παρουσία, παρουσίαση αδυναμιών που δεν υπήρχαν στο πεδίο. Μπάστε. Το Μπάστε. αποτέλεσμα Μπάστε. έχει διαψεύσει Μπάστε. και πολλά μέσα ενημέρωση, τα οποία λειτουργήσαν ω γραφείο στις τύπου τη αντιπολίτευση. Επαναλαμβάνω, η μονομέρεια στην εκπομπή του τηλεοπτικού λόγου που είναι αντίθετη με το Σύνταγμα και την υποχρέωση του πλουραλισμού που έχουν τα μέσα ενημέρωση, που δεν υλοποιείται από τα μέσα ενημέρωση, νομίζω ότι έχει σχέση πάρια, πάρια, με το πάρια, ότι σύνταγμα. καλούνται τα μέσα ενημέρωση Καλή. να πληρώσουν επιτέλου για τι άδειέ του. Α ε, προσέξουν λιγάκι και οι ιδιοκτήτε τι πολιτική εκπροσωπούν, γιατί δεν πρέπει να εκπροσωπούν πολιτική στην τηλεόραση. Αλλά πλουραλισμό και πολυφωνία. Αυτό λέει το Σύνταγμά μα. Αυτό κάνουμε εδώ, κύριε Φάμελε. Να είστε καλά. Είστε εδώ είστε μαζί εδώ. Μας. Να καλά. Λοιπόν, Μιαλήμα. πάμε στο Γιώργο Φελέλε.